Για να σταματήσει η ενεργειακή υποβάθμιση της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, θα πρέπει να υπάρχει ένα καλά οργανωμένο σχέδιο ανάπτυξης, είπε από την Πάτρα, όπου και βρέθηκε ο πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, Κλεομένης Μπάρλος. Μέχρι στιγμής γίνεται προσπάθεια να αποδειχθεί ότι η έλευση φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα θα είναι βιώσιμη, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι αυτό θα γινόταν αυτόματα, εάν η περιοχή κατάφερε να προσελκύσει μια εμβληματική επένδυση. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, ας τη χαρακτηρίσω έτσι, να αποδείξουμε ότι η έλευση του φυσικού αερίου στην περιοχή μας είναι βιώσιμη. Διότι κακά τα ψέματα, εάν δεν είναι βιώσιμη, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Άρα όλη η προσπάθειά μας πρέπει να είναι να αποδειχθεί ότι είναι βιώσιμη. Θα γινόταν αυτόματα βιώσιμη, εάν καταφέρναμε να προσελκύσουμε μια εντός των εισαγωγικών εμβληματική επένδυση, μια μεγάλη επένδυση στην περιοχή, αυτόματα θα έλυνε και τα περισσότερα προβλήματα, μεταξύ των οποίων και του φυσικού αερίου. Το ολοκληρωμένο σχέδιο θα πρέπει να συνδυάζει όλα τα επιμέρους έργα υποδομής, τα οποία συντονισμένα στην απόδοσή τους θα οδηγήσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην ευημερία των πολιτών, είπε ο κ. Μπάρλος, δηλώνοντας πως σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα τέτοιο σχέδιο συντονισμένο για την ανάπτυξη της περιοχής δυστυχώς δεν υπάρχει. Και όταν λέω σχέδιο, δεν είναι σχέδιο ανάπτυξης ή μείωση των φόρων, είναι προϋπόθεση ανάπτυξης. Όπως η έλευση του φυσικού αερίου δεν είναι η ανάπτυξη μόνη της, είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Εάν έρθει μια πρώτη επένδυση, θα ακολουθήσουν και άλλες πολλές μικρότερες, ενώ μια εμβληματική επένδυση, όπως τόνισε, θα καταστήσει σαφές πως πρέπει να δημιουργηθούν οι υποδομές για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.